πρωτεύουσα της Ελλάδας που γέννησε τον πολιτισμό, υπάρχουν παιδιά στο κέντρο της Αθήνας που δεν έχουν να φάνε. Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες. Εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε οι Έλληνες που φεύγουν, παίρνουν το φαγητό και φεύγουν, είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οι οποίοι είτε τα παιδιά τους έχουν μείνει άνεργα, είτε οι συντάξεις τους έχουν κοπεί. Όσον τα παιδιά έχουν μείνει άνεργα, παίρνουν αυτή τη σύνταξή τους, τη δίνουν στα παιδιά τους και αυτοί για να συντηρηθούν... Μαθητές έχουν να φάνε ακόμη και δύο συνεχόμενες ημέρες. Έτσι, στην κατάντια αυτή, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι με πραγματικό φιλότιμο και συνέστηση των τραγικών καταστάσεων. Πολλοί δήμοι συζητούν να μοιράζουν γάλα και σάντουιτς στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Η διοργάνωση συσιτίων ξεκίνησε στο Πέραμα και στο Κερατσίνι. Ακόμη και στην Κηφισιά παρουσιάστηκαν μικρά παιδιά να ζαλίζονται από την έλλειψη φαγητού και μάλιστα ο Δήμαρχος Νίκος Χιωτάκης με εντολή του στέλνει καθημερινά φαγητό σε περισσότερες από 30 οικογένειες. Το κακό εξαπλώνεται σε σχολεία της Ηλιούπολης των Αγίων Αναργύρων, ακόμη και στη Λάρισα και στην Πάτρα. Το Βρεφοκομείο Αθηνών δέχεται καθημερινά αιτήματα για 20 μερίδες σε ένα σχολείο, 30 σε άλλο και η πείνα συνεχίζεται. Ήδη ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει συσίτια όπου μοιράζει καθημερινά 1.200 μερίδες, ενώ άλλες 1.000 δίνει η Εκκλησία. Υποφέρουν τα Ελληνόπουλα κάθε ηλικίας. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, Κυριάκος Μανολάκος, αποκάλυψε ότι στο Τζάνιο περίπου 4 παιδιά μεταφέρθηκαν με συμπτώματα υπογλυκαιμίας λόγω ασιτίας. Η χάρη μας έφτασε και στο εξωτερικό, όπου το δελτίο του CNN έδειξε εικόνες ντροπής με ένα βίντεο σοκ για τους άστεγους της Αθήνας. Νέοι άνθρωποι που μέχρι πριν από λίγους μήνες είχαν τη δουλειά τους, τώρα πια περιφέρονται άστεγοι στο κέντρο της Αθήνας, αναζητώντας ένα πιάτο φαΐ στα συσίτια. Thousands of people have lost their jobs as a result of the financial crisis in Greece, and an increasing number are finding it difficult to pay their bills. And for some, there's little choice but to sleep rough on the streets. Φτάσαμε στο σημείο δηλαδή να θυμηθούν οι παλαιότεροι τα κατοχικά χρόνια, αλλά και να τα μάθουν, θέλουν δεν θέλουν, και οι νέοι. Σας τα δίνουν δωρεάν τα πράγματα. Δωρεάν μας τα δίνουν. Και τι απαιτείτε, να δείξετε μια καρτούλα, κάτι, τι. Μας δίνουν μια κάρτα, αφήστε κύριε. Μας δίνουν μια κάρτα και με αυτήν την κάρτα ψωνίζουμε κάθε εβδομάδα. Άμα είναι δύο άτομα ψωνίζει 50, έχω ένα άτομο ψωνίζει 25 ευρώ, την εβδομάδα ψωνίζουμε 7. Σας δίνω δηλαδή από την πρόνοια μια κάρτα για 25 ευρώ την εβδομάδα. Από εδώ την παίρνετε. Από εδώ την παίρνετε. Εσείς έχετε σύνταξη, έχετε κάτι. Έχω σύνταξη, παίρνω 350 ευρώ σύνταξη, από την μου κόψανε 5, παίρνω 345. Και το νίκη σας πόσο είναι? Το νίκη μου 250, συγγνώμη δεν θα πω εδώ πέρα τηλεόραση. Δηλαδή εγώ μπορεί να μην είμαι εδώ, μπορεί να είναι και τελευταία φορά το πιθανότερο που ανεβαίνω σε αυτό το βήμα. Όμως όσοι έχετε λίγη ευαισθησία, προσέξτε. Γιατί όταν θα γίνει αυτή η έκρηξη, βέβαια κάποιοι θα πάνε να κρυφτούν πίσω από τα τείχη τα υψηλά των επάβλεων που έχουν κτίσει σε όλα τα προάστια και νομίζουν ότι εκεί πέρα θα είναι ασφαλής. Δεν θα είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ που έχουμε φτάσει πια, σε σημείο ώστε να ελπίσουμε κάτι άλλο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άγρια. Είναι άγρια. Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσευχόμαστε να μην χυθεί αίμα. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η χώρα έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους και 2 εκατομμύρια μετανάστες. Εάν λείψει αύριο το πρωί το ψωμί,
θα χυθεί αίμα. Και δυστυχώς όταν χύνεται αίμα, δεν χύνεται δίκαια. Εγώ ανατριχιάζω με την επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξέρω ότι αν χυθεί αίμα με τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ, θα χυθεί το αίμα που χύθηκε το Δεκέμβρη του 1944, όταν η όπλα έμπαινε μέσα στα σπίτια των διανοουμένων πριν από όλους, για να εκτελεστούν άγρια και να σφαγιαστούν. Διότι το πάθος, ειδικά των κοινωνικών αναμορφωτών, είναι το πιο τυφλό και το πιο φανατισμένο. Επομένως, η πρώτη προσευχή είναι να μην χυθεί αίμα και η δεύτερη είναι όσο γίνεται να μπορέσουμε να πειθαρχήσουμε τον εαυτό μας στην ιδέα ότι έχουμε να κερδίσουμε χαρές προσωπικές όσο μας δίνει ο Θεός μέρες ζωής, αλλά για γενικότερες ελπίδες και γενικότερη μεταμόρφωση του κοινωνικού συνόλου πρέπει απλώς να εργαζόμαστε. Greece is not a failing subsidiary company where head office needs to come in and take control. Greece is a nation with a soul, a nation with pride, with history. Goodness me, they invented democracy in the first place. They are suffering. They have youth unemployment of 50%, caused, Mr. Van Rompuy, because they're in the euro. You are causing the misery in these countries, and you blather on about creating jobs and growth. None of this is actually going to happen. And remember, these people are being driven into humiliation and desperation. And desperate people do desperate things. And I am deeply fearful for what will happen in Greece if we continue with this mad course. And of course, as Mr. Barroso knows, it's going to be Portugal next. Θα σας το πω και διαφορετικά, με οικονομικά δεδομένα. Εάν, όταν είσαι μια οικονομία η οποία ευνοείσαι από το ευρώ, και αυτή τη στιγμή σίγουρα δεν είναι η Ελλάδα ο νότος, η οικονομία που ευνοείται, κατά κύριο λόγο, ποια είναι? Η Γερμανία. Σωστά. Πέστε μου τότε γιατί αγοράζει σαν τρελή χρυσάφι η Γερμανία. Τρελές αγορές. Για πρώτη φορά στην οικονομική της ιστορία, η Γερμανία, παρά το γεγονός ότι αποτέλεσε τη θριαλίδα ή τον επικρουστήρα δύο παγκόσμιων πολέμων, για πρώτη φορά είναι δεύτερη σε χρυσά αποθέματα στον κόσμο. 3.800 τόνους χρυσό απόθεμα η Γερμανία. Και αγοράζει συνεχώς. Η κεντρική της τράπεζα, το νομισματικό. Πέστε μου εσείς, ποια οικονομία, όταν έχει ένα τέτοιο σκληρό νόμισμα και με δυνατότητα τέτοιων συναλλαγών και με τη δυνατότητα το ευρώ, είναι κατεξοχήν αποθεματικό νόμισμα. Ήταν μάλλον. Τι παλαβό είναι να πάει να αγοράζει χρυσό και μάλιστα τέτοιες τιμές. Τι εξήγηση έχετε, ή περιμένουν πόλεμο ή μεγάλο πιστωτικό γεγονός? Ακριβώς. Δύο πράγματα. Η ιστορία μας δείχνει το εξής. Ότι οι χώρες, και δεν είναι μόνο βεβαίως αυτοί, είναι και η Ρωσία, είναι και η Ινδία και η Ολλανδία, αγοράζουν σαν τρελές, και η Γαλλία, αγοράζουν σαν τρελές χρυσό. Αυτά συμβαίνουν μόνο σε δύο περιπτώσεις. Είτε περιμένουν πόλεμο, άμεση εμπλοκή σε πόλεμο, άρα πρέπει να υπάρχουν χρυσά αποθέματα να χρηματοδοτήσουν την πολεμική τους προσπάθεια, είτε περιμένουν πολύ μεγάλη μεταβολή σε παγκόσμιο επίπεδο στο νομισματικό. Στην Αργεντινή τους είδαμε να τρέχουν και να λαιλατούν τα σούπερ μάρκετ, να μην έχουν φάρμακα για τις ασθένειες. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος, με ό,τι πολιτικά συνεπάγεται, γιατί μοιραία θα οδηγήσει και σε κάποιο τύπο αυταρχικές λύσεις. Την ώρα που τα εθνικά θέματα και η οικονομία βρίσκονται σε κατάσταση τραγική και οδηγούνται ολοταχώς προς το αδιέξοδο. Τι θα σας ωφελήσει να κερδίσετε, αν κερδίσετε πρόσκαιρες εντυπώσεις, όταν η οικονομία οδηγείται με μαθηματική βεβαιότητα σε κατάρρευση? Το πρόβλημα δεν είναι σήμερα αν θα υποτιμηθεί η δραχμή. Αυτό είναι το λιγότερο κακό. Το τραγικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι ότι δεν αντέχει τα βάρη και τα ελλείμματα. Ότι δεν είναι μακριά η στιγμή που η Ελλάδα δεν θα μπορεί πια να δανειστεί και θα καταφύγει ηκέτης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
η Ελλάδα του κυρίου Παπανδρέου θα έχει την τύχη της Τουρκίας, της κυρίας Σιλέρ. Και το σώμα, κύριε Πρόεδρε, ότι η κατάσταση στα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας είναι τραγική. Είναι κάτι το οποίο δεν μας κάνει περήφανος ούτε ως βουλευτές, ούτε ως κυβέρνηση, ούτε ως πολιτικό σύστημα γενικά. Μπήκατε στο άσυλο! Μπήκατε στο άσυλο, είναι σχολείο! Μπήκατε στο άσυλο! Καταργήσατε το Σύνταγμα! Να παρεύουν, να σταματήσει πια αυτό το κακό. Δεν αντέχει άλλο ο κόσμος. Εδώ έχουμε καταστάσεις όχι χούντας, αλλά κατοχής. Ούτε στην κατοχή δεν ζήσαμε τέτοια πράγματα. Μας σημαδεύουν με τα δεκρυγόνα, μας σημαδεύουν με σφαίρες, με απαράδεκτα πράγματα. Απαράδεκτα πράγματα. Πρέπει να βγουν όλοι να τα καταδικάσουν. Μπήκανε μέσα στο σχολείο. Μπήκανε μέσα στο σχολείο, μπαίνουν μέσα στα σπίτια. Είναι καταστάσεις που ζούμε που είναι πρωτόγνωρες. Δηλαδή, τι να πεις. Έχουμε βγει από τα ρούχα μας. Δηλαδή, η κατάσταση είναι τραγική πλέον. Έχει φτάσει στο απροχώρητο. Πρέπει να ξεσηκωθούν όλοι. Απολύτως ιδεότητες. Το όνομά σας. Απολύτως. Απολύτως. Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί βγαίνετε έξω από τα ρούχα σας. Εγώ βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Εγώ περιμένω μια απάντηση. Η απάντηση αν δεν θέλετε να μου απαντήσετε. Δεν θέλω να σας απαντήσω. Δεν μου απαντάτε. Σας απαντώ. Αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε. Αύριο στον ΜΑΤ αποθούν τους διαδηλωτές μπροστά στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και ψεκάζουν με χημικά στο πρόσωπο το Μανώλη Γλέζο. Μόλις οι διαδηλωτές βλέπουν την επίθεση που δέχτηκε ο Μανώλης Γλέζος, ξεσπούν αντίον των ΜΑΤ. Τα χημικά προκάλεσαν αναπνευστικά προβλήματα στο μεγάλο αγωνιστή της αριστεράς και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, όπου τον επισκέφθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μίλησε για εικόνες ντροπής και μετέφερε μήνυμα του Μανώλη Γλέζου. Σήμερα δεν χτύπησαν τον Μανώλη Γλέζο, αλλά χτύπησαν τον Ελληνικό. Αντί να μείνουν τα λεφτά σε εμάς, να μπορέσουν και οι συντάξεις να ανέβουν και οι μισθοί να μην έχουμε ανέβουν. Είναι πρωτόγονοι. Είναι μοιάσματα, είναι υπάνθρωποι, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η ύπαρξή τους. Γιατί είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τους φούρνους. Σαπούνια γιατί είναι και ωραίο, ξέρεις, όχι για ανθρώπους, γιατί είναι χημικοί αυτοί. Μπορεί να πάθουμε να βγάλουμε κανένα κατήλα, κανένα τέτοιο. Θα τα έχουμε σαπούνια για τα αμάξια, σαπούνια να πούμε για τα πεζοδρόμια. Συμφωνείτε κύριε Γιώργο. Θα φτιάχνουμε κτίρια να πούμε, κανένα λαμπατέρ θα φτιάξουμε με το δέρμα. Θα ανοίξω το κεφάλι τώρα. Και είμαι αριστερός, είναι οκ. Okay. Καλά κάνω. Και επειδή είμαι αριστερός, μπορώ να σου πετάξω γιαούρτια. Να σου σπάσω το κεφάλι, να σου βάλω φωτιά στα γραφεία, να στα σπάσω όλα και να σηκωθώ να φύγω. Είμαι δικαίως αγανακτισμένος και αυτό είναι επαναστατικό, αν είμαι αριστερός. Αν είμαι χρυσαυγίτης, δε απαπαπα, είναι χρυσαυγίτες, με τα ρόπαλα και τα στυλιάρια. Και όταν Χιτές. Τα λες αυτά, δηλαδή υπάρχουν αριστερά και δεξιά ρόπαλα. Δυστυχώς στις μέρες μας, στο χώρο των αντιδημοκρατικών συμπεριφορών που μοιάζουν και θυμίζουν και είναι φασιστικού τύπου συμπεριφορές, στο χώρο αυτό λοιπόν... Ένα στρατευμένο αυτοκίνητο στην οδό Ρήγα Φεραίου και επιδόθηκε σε πετροπόλεμο με τους αστυνομικούς που έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων. Μαυρομιχάλη και Ακαδημίας πέσανε πέτρες, πολλά δακρυγόνα. Σπάσαν τις βιτρίνες κυνηγητό, τους κάδους βάλανε φωτιά και γενικά τον τρόπο μου, στο πολλά δακρυγόνα.
Οι δράστες, πολλοί από τους οποίους φορούσαν αντιασφυξιογόνες μάσκες, έσπασαν αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα σε υπαίθριο πάρκινγκ στη διασταύρωση των οδών Μαυρομιχάλη και Σόλωνος. Τα μάξι την απομενάτο, δάτο. Δέστε τα εκεί. Για 10 λεπτά έγινε αυτό το πράγμα. Με πέτρες είναι ζημιά. Με ρόπαλο. Οι κουκουλοφόροι μάλιστα χτύπησαν σοβαρά στο κεφάλι έναν δικηγόρο όταν προσπάθησε να εμποδίσει την καταστροφή του αυτοκινήτου του. Από τα χτυπήματα των αντιεξουσιαστών σε αυτό το πολυτελές πόρο αυτοκίνητο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Όταν έφτασε εδώ ο ιδιοκτήτης του για να δει τι συμβαίνει, οι αντιεξουσιαστές τον χτύπησαν με ρόπαλα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο νοσοκομείο. Τον χτύπησαν στο κεφάλι. Πώς, γιατί? Γιατί χτυπάνε το αυτοκίνητο. Βουλευτής νομού Κορινθίας, κύριος Μπούκουρας Ευστάθιος. Θεματικός αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου κύριος Παπαποτίου Απόστολος. Την ενημέρωση. Δεύτερον, να βρούμε τρόπο να ενημερωνόμαστε ανάμεσά μας. Η πληροφορία σήμερα διακινείται ανάμεσά μας. Μα με το διαδίκτυο, μα με την κουβέντα. Α, αυτό που κάνουμε εδώ. Ναι. Καλύτερη ενημέρωση, βαθύτερη, αντιλαμβανόμαστε κιόλας το πρόβλημα και του διπλανού. Που ξαφνικά αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Το διπλανού είναι και το δικό μας. Είναι και του φίλου μας. Είναι και του συγγενού μας. Και του συγγενεί μας. Είναι ένα τέτοιο πράγμα. Οπότε το δεύτερο ζήτημα είναι να αναζητήσουμε εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης στο περιβάλλον μας. Δηλαδή να ανακαλύψουμε ξανά το γείτονά μας, το συνάδελφό μας, το γεγονός ότι είμαστε κοινωνία, άρα συλλογικότητα, ρε αδερφέ. Δεν είμαστε άθεσμα ατόμων. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε οργανωμένα, αυτό είναι το βήμα. Να οργανώσουμε δηλαδή τη γειτονιά, να οργανώσουμε το χώρο δουλειάς, να διαμορφώσουμε συνθήκες έτσι ώστε εκεί στη γειτονιά δεν μπορεί εύκολα να πάει ούτε ο ματατζής να σου ρίξει χημικά, ούτε κανένας για να υπάρξει φόβος ή καταστολή. Εκεί δεν περνάει ο φόβος εξουσίας. Όμως μπορεί να ξεπεράσει ο κόσμος το δικό του φόβο. Και αν το ξεπεράσει, οι γειτονίες εύκολα μπορούν να συγκλίνουν.